έλεγε ένας Άγιος φίλος μου, έγραψε και βιβλίο για αυτόν, Αθανάσου Ιβυρίτης, λέει, δεν ρωτώ, μας αγάπησε ο Χριστός, ερωτώ γιατί μας αγάπησε τόσο. Είναι συγκλονιστικό που μας αγάπησε τόσο. Στο σταυρό του απάνω εμάς σπαράζει. Και μάλιστα αν προσέξατε, δεν παρακολούσε μόνον εξ απείρου αθηικής αγαθότος άφες αυτής, προσήγε και νομικών στοιχείων, δικανικό στοιχείο. Έλεγε, δεν ξέρουν τι κάνουν πατέρα. Τι αγάπη μας είχε. Ανέφερα, μου ήρθε ένας ιερέας προχθές από την Αθήνα και κάτι μου έλεγε μεταξύ του άλλου και άφησε να νοηθεί ότι δεν συγχωρεί τους εχθρούς του εύκολα. Του λέω, καλέ μου, τι κληρικός είσαι. Ο Χριστιανός πρέπει να συγχωρεί. Ή συγχωρεί τους εχθρούς του, τ' αγαπά τους εχθρούς του. Ή δεν είναι Χριστιανός, δεν είναι, δεν έχει ολοκληρωθεί, κάτι έχει, μετέχει κάπως τέλος πάντων. Και το ανέφερε ένα ωραίο Αγίου Διονυσίου Αρεοπαγίτου, που αναφέρει για κάποιον ιερέα που ήταν στην Κρήτη, κάρπος, ο οποίος ήταν τόσο τέλειος και τόσο καθαρός, δεν επιχειρούσε να κάνει το μυστήριο, εάν δεν έβλεπε το πνεύμα του Άγιον. Συνέβη λοιπόν, είχε συγκεντρώσει ένα μεγά πλήθος χριστιανών εξειδωλωτών που τους είχε διαφωτίσει και κάποιος ειδωλολάτρης πως πλάνεσε ένα τέκνο και το πήρε και το κάνε πάλι σε ειδωλολάτρη. Θεέ μου, ενώ ήταν τόσο άγιος άνθρωπος, το περίεργο είναι, δεν μπορούσε να το συγχωρήσει. Πονούσε το για το τέκνο που έχασε και Θεέ μου, πως τους κρατάς αυτούς στον κόσμο, πως τους κρατάς αυτούς που καταστρέφουν τους ανθρώπους. Εκεί που λοιπόν προσήφιε το, βλέπει ένα φρέαρ, λέει, ως όραμα, τεράστιο, μέσα όλα των ειδών τα ερπετά και παρουσιάζει τον απατήσαντα ειδωλολάτρη στο κύλος της αβύσσου αυτής του φρέατος και να ανεβαίνουν τα ερπετά να τον πιάσουν. Αυτός δεν αγωνιά. Να αγωνιά όχι να τον πιάσουν, αγωνιά πότε να τον πιάσουν, να τον κατεβάσουν. Στην αγωνία του απάνω εμφανίζεται ο Χριστός στη μέση του φρέατος και λέει, κάρπε, χτυπάω, πέ σε μένα, είμαι έτοιμος για αυτόν να ετοιμαστώ, να ξανασταυρωθώ. Αυτό το Θεό έχουμε. Και όταν δεν τον αγαπάμε, δεν είμαστε χριστιανοί, μιλανόμαστε.